Ενθουσιασμός στις εξέδρες, 77-70 και ο Σπύρος ο Μανέτας, η μορφή της σημερινής ΑΕΚ Κέρκυρας, έτοιμος για τις βολές. Δεν ευστοχεί στην πρώτη βολή ο Σπύρος ο Μανέτας. Μανέτας έτοιμος για δεύτερη προσπάθεια. Και 78-70. 32 δευτερόλεπτα. Γρήγορα με τον Ζούμπα μπροστά το αξί. Στο rebound ποιος? Εκπληκτικά ο Γονγκάκης μπροστά στον Χοντρογιάννη. Χοντρογιάννης μέσα. 80-70. Η ΑΕΚ Κέρκυρας πετάει για το θρίαμβο. Πάνου. Τι να κάνει τώρα και ο Πάνου εκεί, ό,τι και να κάνει. Έχει κρυθεί το παιχνίδι. 80-72. Η πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ Κέρκυρας. Μόλις 4 δευτερόλεπτα. Ενθουσιασμός στις εξέδρες. Μια πολύ μεγάλη αθλητική ένωση Κέρκυρας. Μόλις 4 δευτερόλεπτα, 80-72, η πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ Κέρκυρας και ο Νίκος ο Χοντρογιάννης έτοιμος για τις βολές. Μέσα, 81-72, η ΑΕΚ Κέρκυρας, παραλαμβάνω, και με διαιτησία 50-50 σήμερα πήρε μια επάξια νίκη. 82-72, Ζούμπας, τι να κάνει και ο Ζούμπας τώρα, τρέχει εκεί, το σουτ και το παιχνίδι τελειώνει. Οι πανηγυρισμοί του κόσμου, των παιχτών της ΑΕΚ Κέρκυρας, κοιτάξτε τι γίνεται στο κλειστό, μια πολύ μεγάλη νίκη. ΑΕΚ Κέρκυρας 82, Αξίο Ανίων 72, εκπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, με μια φοβερή, μια προσπέλαστη άμυνα και ευστοχία μεγάλη στην επίθεση, έφεραν αυτή τη σπουδαία νίκη. Απέναντι σε μια ομάδα, ίσως την καλύτερη του ομίλου, μια ομάδα που προέρχεται από τη Β' Εθνική Κατηγορία. ΑΕΚ Κέρκυρας λοιπόν 82, Αξί 72, ήταν ένα μάτσο που μας προσέφεραν η Coca-Cola, η Αμίτα, τα Σούπερ Μάρκετ Δήμητρα και φυσικά βλέπετε τώρα τους παίχτες να πανηγυρίζουν και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ Κέρκυρας 82, Αξί 72, μεγάλη νίκη για το κερκυραϊκό μπάσκετ σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές του Τηλεκέρκυρα. Από εμάς, από τον Κώστα τον Μοτσενίγο που ήταν στην κάμερα και από εμένα, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, σήμερα για την ΑΕΚ Κέρκυρας και φυσικά προπορεύεται πάντα στη βαθμολογία με 9 βαθμούς. Από τους καλύτερους παίχτες και η ηρωική μορφή, μπορώ να πω σήμερα, ήταν ο Σπύρος Γονγκάκης. Σπύρο, θέλω να πεις πού οφείλεται αυτή η μεταμόρφωση στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα μια ΑΕΚ Κέρκυρας αγνώριση προς το χειρότερο στο πρώτο και μια αγνώριση προς το καλύτερο στο δεύτερο. Ναι, πράγματι έτσι είναι όπως τα λες, Χριστό. Πιστεύω ότι η μεταμόρφωση αυτή γίνηκε με τη ηρωή κόσμου που ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Από το ποδόσφαιρο βέβαια ήρθαν περισσότερος κόσμος εδώ πέρα. Και φυσικά στο πρώτο ημίχρονο το άγχος που είχαμε, γιατί σίγουρα να παίζεις, να είσαι πρώτος, να διεκδικείς τη βαθμολογική σου θέση σε ένα παιχνίδι που όπως ξέρουμε τα Γιάννη είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπεσε φέτος από Β' Εθνική. Σίγουρα πρέπει να έχουμε και άγχος. Ο κόσμος στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε, ήταν το πρώτο στοιχείο που ανεβήκαμε ψυχολογικά. Πιστεύω στη βοήθεια του κόσμου και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί κάνουμε φέτος μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δειχτεί το κερκυριακό μπάσκετ. Αυτό, Σπύρο, ελπίζω να το ακούσει και ο κόσμος, ότι πρέπει να βοηθάει την Αθήνα Ζυγκέρια, διότι είναι ο έκτος παίκτης, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, και όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Ο κόσμος πρέπει να είναι κοντά μας, γιατί και εμείς τον θέλουμε. Και θέλω να πιστεύω προσωπικά ότι θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια. Πάντως, Σπύρο, αυτή η ομάδα δείξε ότι έχει πολλά ψυχικά αποθέματα, έτσι δεν είναι, σήμερα? Σίγουρα, για να κάνεις πρωταθλητισμό και να προσπαθείς να είσαι πρώτος και να κρατήσεις τη βαθμολογία, πρέπει να έχεις και ψυχικά αποθέματα. Χωρίς ψυχικά αποθέματα δεν θα είμαστε σε αυτή τη θέση, πιστεύω. Για τη συνέχεια, τι βλέπεις? Συνέχεια, παίζουμε όποιο παιχνίδι έρθει στη σειρά και πάμε για νίκη. Τίποτα άλλο. Ό,τι έρθει, το καλύτερο. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και δύο λόγια από τον πρόεδρο της Αθήνας Ένωσης Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτριο Δαφνή. Κύριε Δαφνή, μεγάλη νίκη σήμερα της Κέρκυρας και πολύς ο κόσμος στο δεύτερο ημίχρονο. Μία άποψη από εσάς. Δεν θα πω δύο λόγια, θα πω μόνο ένα λόγο. Γιατί όλα τα άλλα ανήκουν στα παιδιά σου που παίξαν τα αθλητικά, που παίξαν τόσο πολύ ωραία. Αλλά ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ, και αυτό είναι ο μοναδικός λόγος που θα πω, στον κόσμο ο οποίος είναι σήμερα στο γήπεδο, δεν έχει ξαναγεί ποτέ, μα ποτέ. Και ελπίζω ότι ένα κομμάτι από την νίκη τους ανήκει. Τους παρακαλώ και άλλα παιχνίδια να έρθουν να μας ενισχύουν. Και κάτι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.
Η πέμπτη λοιπόν, μάλλον η τέταρτη νίκη για την Αθλητική Ένωση Κέρκυρας ήρθε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας και φυσικά ένας από τους μεγάλους συντελεστές είναι και ο άξιος coach, ο κύριος Χρήστος Ρέγκης. Κύριε Ρέγκη, αγωνία και σήμερα, αλλά η ανάκαμψη ήρθε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Πού οφείλεται αυτό? Θα ήθελα καταρχάς το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στον κόσμο, γιατί όπως είδες σήμερα ήταν κατάμεστο το κλειστό της Κέρκυρας. Και νομίζω πραγματικά ήταν ο έκτος παίκτης και ο οποίος έδωσε φτερά στην ομάδα. Συν της άλλης θα ήθελα να απαντήσω στο σκέλος της ερώτησης για την αγωνία. Όπως καταλαβαίνεις και όπως είδες μάλλον, ο Αξί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπεσε πέρυσι από τη Β' Εθνική κατηγορία, είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές. Ένα σημαντικό ατού δικό τους είναι ότι είναι πάρα πολύ πεπειραμένοι παίκτες. Και οποιαδήποτε τροπή έχει το σκορ, ξέρουν να παίζουν όριμα μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οφείλουμε, και πρώτος εγώ οφείλω να συγχαρώ εκτός από τον κόσμο και τα παιδιά τα δικά μου, διότι έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος. Έγινε ένα παιχνίδι πάλι καρμπών σαν την Παναχαϊκή, δηλαδή έγινε η ανατροπή με μια φανταστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, μια πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Και απέδειξαν ότι έχουν και τα ψυχικά αποθέματα και τα φυσικά αποθέματα, τα αγωνιστικά, για να μπορούμε να ανατρέπουμε το σκορ. Το ευχάριστο τελικά είναι ότι η ομάδα αποδεικνύει ότι έχει διάρκεια. Δεν έχουμε παρουσιάσει προς το παρόν καμία κοιλιά. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά τα δικά μου για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χρήστο, κάτι για το τέλος. Για τη συνέχεια, τι βλέπει ο Χρήστος Ρέγκης? Στην Κυριακή πάμε στη Σπάρτη, νομίζω παίζουμε το φιλαθλητικό. Ύστερα παίζουμε εδώ με τον Ποσειδώνα και πάμε μετά με τον Αμίντα σε ένα ντέρμπι μεγάλο. Τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα? Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα, αλλά ακόμη ένα λόγος παραπάνω τώρα που έχουμε κάνει μια καλή πορεία, να δείξουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα για τη συνέχεια, να μπορούμε να χτυπήσουμε τα παιχνίδια εκτός έδρας τα οποία μπορούμε να χτυπήσουμε και καταλήγουμε πάλι στη διάρκεια την οποία λέγαμε. Μετά, όπως είπες εσύ, έχουμε ένα παιχνίδι με την Καλαμάτα εδώ, το οποίο αν θα χτυπήσουμε, αν θα το κερδίσουμε, θα μας βοηθήσει στη συνέχεια για να διατηρήσουμε την πρωτοπορία στον όμιλο. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στον Αμίντα, το οποίο θα είναι ένα ντέρμπι. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι ψυχολογικά συμβάλλει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η βαθμολογική μας θέση και τα αποτελέσματα και μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι αντάξια της σημερινής πορείας. Και να πούμε, να ευχηθούμε ο κόσμος να έρχεται όχι μόνο όταν έχει ποδοσφαιρικό αγώνα και να έρχεται εδώ μετά, αλλά να έρχεται πάντα, έτσι, να ανησυχεί την ΑΕΚ Κέρκυρας. Νομίζω σήμερα ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε και θέαμα και δύναμη και τροπή του σκορ, αν θέλεις. Και τα έχει όλο αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είμαι λίγο ευχαριστημένος γι' αυτό. Τα λέω λίγο επιτροχάδιν, αλλά νομίζω ότι ειδικά για τον κόσμο ήταν από αυτά τα παιχνίδια τα κατάλληλα που ενθουσιάζουν τον κόσμο. Και να πούμε, Χρήστο, ότι και ο κόσμος έσπρωξε με τον τρόπο του την ΑΕΚ Κέρκυρας στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Το ξέχασες, αλλά το πρόσθεσα πριν, το είπα πριν, ότι ήταν ο έκτος παίκτης και έδωσε φτερά στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου για να παιχτεί αυτή η καταπληκτική άμυνα την οποία παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε το σκορ και να έχουμε αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Στο μεγάλο χαμένο σήμερα και του coach του Αξίου Ανίων, του κυρίου Παναγιώτη Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη, μεγάλη εμφάνιση του Αξί σήμερα, όπως είδαμε, αλλά τελικά έχασε. Πού οφείλεται αυτό? Στην καλή άμυνα στο δεύτερο μήνυμα της ΑΕΚ Κέρκυρας ή σε κάποια δική σας, θα λέγα, ολιγορία? Στον κόσμο. Ο κόσμος κέρδισε το παιχνίδι. Έχω περάσει από την Κέρκυρα, ξέρω πόσο πολύ βοηθάει αυτός ο κόσμος στην ομάδα. Και άλλες φορές που έχω έρθει αντίπαλος, πάντα αυτό φοβόμουν. Πιο πολύ φοβόμουν τον κόσμο. Βέβαια, δεν θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση την ομάδα της Ένωσης, που είναι πάρα πολύ καλή. Καλύτερη από ό,τι την είχα αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Η παρουσία του Βουτσελά και του Χοντρογιάννη την έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Στο γήπεδο της δεν πρόκειται να κάνει ήττα. Για μας ήταν ένα παιχνίδι που ήθελαμε να κερδίσουμε για να έχουμε διαφορά από άλλους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Είναι μια ήττα που αυτή τη στιγμή φαίνεται να μας πηγαίνει πίσω, αλλά έχω εμπιστοσύνη και στη δικιά μου ομάδα και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα καλύψουμε αυτά. Κύριε Κοντογιάννη, ο Αξί πέρυσι έπαιζε στη Β' Εθνική κατηγορία. Θα επιδιώξει και φέτος την άνοδο? Αυτός είναι ο στόχος? Έχουμε ένα πολλαπλό στόχο φέτος.
Από τη μία είναι η ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν καταφέρει να βγει, είναι αυτά βγει. Η ομάδα έχει τους ίδιους παίχτες που είχε και όταν ανέβηκε πριν από 2 χρόνια. Ενισχυμένη με τον Σταύρο Τσούλη, που δυστυχώς τώρα 3 παιχνίδια είναι τραυματισμένος από το δικό μας φιλικό που παίξαμε εδώ πριν 1 μήνα. Και χάσαμε 2 παιχνίδια χωρίς αυτό. Καλύτερα μην ερχόμουν να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Τι να πω. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Συγχρόνως προσπαθούμε να βγάλουμε και νέα παιδιά, γιατί αυτή η ομάδα είναι 10 χρόνια μαζί. Μεγαλώσαν τα παιδιά και θα πρέπει σιγά σιγά να, όχι να φύγουν, αλλά να ενισχυθούν με κάποια νεότερα που έχουν φιλοδοξίες, που έχουν τη διάθεση, τη ζωντάνια που όταν ένας παίχτης περνάει τα χρόνια αρχίζει να τη χάνει. Αυτή είναι η προσπάθεια. Κύριε Κοντογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια στον Αξί. Και στους δυο μας εγώ εύχομαι, γιατί είναι 2 ομάδες φίλες, είμαστε φίλοι και με τα παιδιά και τα συμβούλια, έχουμε καλές σχέσεις. Ελπίζω να πάμε καλά και οι δύο. Ευχαριστώ πολύ.